ήθελα να βγάλω, αυτό έβγαλα. Είναι κάτι που το αποδέχεσαι μετά. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Άντζελα, είσαι η επόμενη. Αυτό που σκεφτόμουν ήταν ότι ήμουν πολύ ικανοποιημένη. Είχα δει τα πιάτα των συμπαικτών μου, αλλά πραγματικά σήμερα δεν με ένοιαζε, γιατί μου άρεσε το αποτέλεσμά μου. Οπότε είχε να κάνει καθαρά με μένα. Πιάτο με το ορτίξι είναι αρκετά συμπαθητικό. Έχεις πετύχει το κουσκούς πολύ ωραία. Δεν συμφωνώ με αυτά τα ζουλιέν καρότα που έχεις βάλει μέσα. Mm-hmm. Νομίζω αν είχες κόψει κάτι σε μικρά κυβάκια θα ήταν πιο ταιριαστό. Και η μους είναι ωραία, αφράτη, γευστική, αλλά λίγο λιτό. Δεν το βλέπεις για κάτι που θα παρουσιαστεί σε ένα ορταστικό μενού. Πιστεύω ότι η σοκολάτα είναι πάντα σοκολάτα, ό,τι και να το κάνεις, οπότε το έκανα πιο απλό. Δηλαδή, όταν θέλει κάποιος να φάει σοκολάτα, αυτό θέλει, δεν νομίζω ότι θέλει ιδιαίτερη επιστροφή. Απλά σκεφτόμαστε κάποιες φορές ότι όταν μιλάμε για ορταστικά μενού, θέλουμε να δούμε, να απολαύσουμε και να κάνουμε και πράγματα που δεν τα κάνουμε τον υπόλοιπο χρόνο. Μία απλή μους σκέτη σοκολάτας είναι κάτι που το βρίσκεις σε όλα τα ζαχαροπλαστεία όλο το χρόνο. Ξέρουμε ότι για εσάς τους τρεις που είχατε τα λιγότερα υλικά, τα πράγματα ήταν λίγο πιο δύσκολα. Αλλά το να βάλουμε σταφίδα σε ένα πιάτο μέσα. Δεν σημαίνει ότι είναι χριστουγεννιάτικο. Ο Γιάννης είχε δίκιο για τη μους. Ή για το ριζόγαλο που μας έφερε ο Μανολάκης να δοκιμάσουμε για χριστουγεννιάτικο γλυκό. Είναι πολύ φτωχό τα Χριστούγεννα. Mm-hmm. Ψάχνουμε να βρούμε κάτι ιδιαίτερο στα εστιατόρια να γευτούμε. Και γι' αυτό και τα μενού είναι ακριβότερα, γι' αυτό χρησιμοποιούμε καλύτερα υλικά. Σίγουρα όμως και εσείς θα μπορούσατε, έστω και με τα 10 υλικά, να διαλέξετε κάτι καλύτερο, κάτι παραπάνω και να μας βάλετε μέσα σε αυτό το πνεύμα των Χριστουγέννων. Μ' αρέσει το πιάτο σου, αλλά εγώ δεν θα το ονόμαζα μενού χριστουγεννιάτικο. Αν μου το έχεις δώσει σε προηγούμενες δοκιμασίες, θα το εκτιμούσα αντίστοιχα. Ήμουν ανεβριασμένη, το θεώρησα αδικία αυτό το πράγμα. Ήξερα ότι με 10 υλικά έκανα πολύ καλά πιάτα, οπότε δεν είχα λόγο να το συζητήσω. Γιάννη, σε περιμένουμε. Ξαφνιάζει πάρα πολύ ωραία με το ριζότο. Εμένα μου αρέσει αρκετά. Στην πανσέτα δεν ξέρω αν θα μπορούσε να τη διαχειριστεί διαφορετικά και να την κρατήσει πιο ζουμερή και να χρησιμοποιήσει λιγότερο λίπος. Αυτό που το έχει παντρέψει όμως με την κολοκύθα και με το καραμελωμένο σίκορε, αυτό το γλυκό πικρό που μου τα δίνει ταυτόχρονα, εμένα μου αρέσει. Θα μπορούσε να σταθεί χριστουγεννιάτικο μενού. Σαν γεύση έχεις βγάλει έτσι περισσότερο χριστουγεννιάτικη νότα. Όταν άκουσα τα σχόλια του κύριου Λαζάρου, ουσιαστικά δικαιώθηκα. Ίσως μου δώσουν μια όθηση και μια ίσως διάθεση για τη συνέχεια, μιας και πλησιάζουμε στο τέλος και πραγματικά το χρειαζόμουν αυτό. Η Ερεμία, σε περιμένουμε. Γίνομαι κακός σήμερα, αλλά και στεναχωριέμαι πραγματικά, αλλά δεν μ' αρέσουν ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και αυτό που βλέπω είναι ότι η σημερινή δοκιμασία ήταν μέρα για ασυλία. Το λέω για όλους αυτό. Δηλαδή τα πράγματα ήταν σοβαρά. Και εσύ είχες περισσότερα υλικά. Να δικαιολογήσω τους άλλους τρεις γιατί είχαν λιγότερα υλικά. Εσύ είχες περισσότερα. Ας πούμε εδώ η πανσέτα σου. Μου φαίνεται πολύ στεγνή. Είναι παραπάνω ψημένη από ό,τι έπρεπε. Θεωρώ ότι είναι αστοχία που δεν δικαιολογείται μια εβδομάδα πριν τον τελικό. Όταν την έφτιαχνες τη σούπα,
Θυμάσαι τι σου είπα. Μέσα με όλα τα υλικά που είδαμε στην κατσαρόλα σου. Τι είναι γλυκά, δηλαδή. Σου είπα, πρόσεξε όλα αυτά τα στοιχεία που έχεις μέσα. Μη σου βγει πολύ γλυκιά. Mm. Και μου πες, όχι, θα το δω. Από την αρχή γλυκιά την είχα στο μυαλό μου. Πρέπει να ξέφυγε. Κοίτα, η ερεμία ιδέα σου σαν ιδέα θύμιζε Χριστούγεννα. Απλά σαν εκτέλεση δεν θύμιζε πάρα πολύ χριστουγεννιάτικο δείπνο ή χριστουγεννιάτικα πιάτα. Απογοητευτικό για μένα πλήρως. Και στη φάση που είμαστε και στο στάδιο που έχουμε φτάσει ειδικά, δεν είναι και ότι καλύτερο να βγάζω αυτό το αποτέλεσμα. Γιάννη, η σειρά σου. Καταρχήν είναι μπερδεμένο και λίγο ατέριαστο. Το πληγούρι με το σπανάκι που έχει βάλει για βάση, γευστικά θυμίζει λίγο σπανακόριζο, δεν κολλάει καθόλου με τη γέμιση που έχει κάνει στο χοιρινό, το οποίο είναι και λίγο σκληρό. Σίγουρα δεν κολλάει με τίποτα η κόκκινη πιπεριά, με τις σταφίδες και τα υπόλοιπα. Είναι δηλαδή πολύ ατέριαστο αυτό που έχει κάνει. Το γλυκό είναι πολύ πιο γευστικό. Βέβαια, θα ήθελα το φύλλο να είναι πολύ πιο τραγανό. Εγώ προσωπικά δεν ήμουν πολύ ικανοποιημένος από τα πιάτα που έφτιαξα και περίμενα να ακούσω κάτι αντίστοιχο για από αυτούς. Δεν περίμενα δηλαδή να ακούσω καλά λόγια από τη στιγμή που εγώ δεν ήμουν σίγουρος για το πιάτο μου. Να σας πω για τους τρεις, η Ρεμία και τους δύο Γιάννηδες, δεν μας δώσατε πιάτα που θα μας θυμίζανε τα Χριστούγεννα, όμορφα πιάτα να μπορούν να σταθούν σε επίπεδο εστιατορίου. Όταν ο Άκης διάλεξε τα υλικά και σας τα παρουσίασε, όλοι ενθουσιαστήκατε. Εσείς οι τρεις, Πανσέδα και Κάστανα, είπατε ό,τι καλύτερο. Ήταν η δική σας μέρα, σήμερα πρέπει να τα δώσετε όλα. Άκη, να δοκιμάσουν οι Κρήτες και το δικό σου γεύμα. Αμάν, λέω. Εδώ είμαστε. Και τώρα έπρεπε να δείξω εγώ στον κύριο Λαζάρο ένα πιάτο που θα μπορέσω να το βάλω σε εστιατόριο. Οπότε είχα και αυτή την πίεση. Δεν ήθελα άσχημη κριτική από τον κύριο Λαζάρου. Το τελευταίο πράγμα που θέλω είναι αυτό, έτσι. Παρατήρηση που έχω να κάνω, η σούπα σου είναι πολύ ωραία. Τι γίνεται όμως, όταν κάνεις μία σούπα με αγκινάρα, ενώ έχεις βασικό υλικό την σταφίδα, επειδή η αγκινάρα έχει μια πολύ ιδιαίτερη γεύση, είναι δύσκολο να νικήσει η γεύση της αγκινάρας στη σταφίδα. Ενώ εδώ στο πουγγί βγαίνει το βασικό σου υλικό. Μ' αρέσει και η σούπα. Μ' αρέσει και το πουγγί σου. Σαν συμβουλή θα σου πω όμως ότι όταν σοτάρεις μια καραβίδα ένα τόσο τρυφερό προϊόν και έχεις να το διαχειριστείς πουγγί και φούρνο, ναι, πρέπει να κρατάς χρόνους πολύ καλά πίσω την καραβίδα, σχεδόν ομοί. Οι σταφίδες εμένα εδώ μου ισορροπούν πάρα πολύ καλά επειδή έχεις χρησιμοποιήσει το μήλο μέσα στη σούπα και φαίνονται ότι είναι πρώτο υλικό και είναι το πρώτο όνομα μέσα στο πιάτο σου, σταφίδα. Στη σούπα οι σταφίδες. Διαφωνώ με το. Επειδή τις έχει βάλει έτσι ολόκληρες. Δηλαδή, αν φας από εδώ που δεν έχει σταφίδες, επειδή εδώ δεν μπορείς να αποφύγεις δύο χούφτες σταφίδα που έχει μέσα εδώ. Θα το κάνεις επίτηδες, να τις βγάζεις για να τρως το σκέτο. Εμένα δεν μου βγαίνει πάντως. Δεν είναι κακό να διαφωνούμε. Όχι, συμφωνώ, απλά. Έχω όλη την καλή πρόθεση να μου διαφωνήσω, αλλά δεν γίνεται. Φάει και λίγη σταφίδα. Τι να κάνω τώρα. Τώρα που οι κριτές δοκίμασαν τα πιάτα σας, πρέπει να συζητήσουν για να πάρουν τις αποφάσεις τους. Θα αναδείξουν τον νικητή που θα κερδίσει την ασυλία και θα αποφασίσουν ποιοι είναι οι τρεις με τη χειρότερη επίδοση. Οι κριτές
με ενημέρωσαν για τον νικητή, όπως επίσης και ποιοι είναι οι τρεις με τη χειρότερη επίδοση. Μόλις ακούτε το όνομά σας, παρακαλώ κάντε ένα βήμα μπροστά. Μιχάλη. Γιάννη Μάργαρη. Και Άκη. Τα δικά σας πιάτα ήταν αυτά που ξεχώρισαν. Τόσο στην παρουσίαση, όσο και στη γεύση. Επίσης, ήταν πολύ κοντά στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Χάρηκα γιατί υπάρχει ένας μύθος πια σε εμάς που λέει ότι ο νικητής της προηγούμενης δοκιμασίας στο κουτί την επόμενη μέρα πάντα τα θαλασσώνει, έτσι. Οπότε λίγο πολύ τον έσπασα αυτό το μύθο σήμερα, οπότε ήταν επιτυχία. Όμως αυτός που αναδεικνύεται νικητής στο τεστ δημιουργικότητας και επομένως θα εξασφαλίσει τη θέση του στην κορυφαία εξάδα λόγω ασυλίας είναι ο Μιχάλης. Την ώρα που βγαίνεις νικητής πάντα χαίρεσαι. Το παίρνεις πάνω σου λίγο γιατί υπάρχει μια κούραση τόσο καιρό. Μιχάλη μου, συγχαρητήρια γιατί σήμερα έκανες δύο πάρα πολύ καλά πιάτα. Συγχαρητήρια πραγματικά. Χωρίς να σημαίνει ότι πήγαν οι άλλοι δύο πίσω. Κάνατε και οι τρεις εξαιρετικά πιάτα. Εσύ όμως σχολιάστηκε από εμάς τους τρεις ότι είχες πολύ λιγότερα υλικά στα χέρια σου. Αυτό ήταν που σε έκανε να κερδίσεις σήμερα. Εντάξει, δεν έχετε καταλάβει με τον Μιχάλη ότι είμαστε αδερφάκια. Άμα ο αδερφός σου νικήσει, τι, θα στεναχωρηθείς. Είσαι έστω, θα χαρείς διπλά. Βεβαίως, Μιχάλη, λόγω της ασυλίας που μόλις κέρδισες, δεν θα πάρεις μέρος στη δοκιμασία που θα γίνει εκτός κουζίνας του MasterChef. Απλά θα την παρακολουθήσεις. Το μόνο που με στεναχωρεί είναι ότι δεν θα μαγειρέψουμε μεθαύριο στην εξωτερική δοκιμασία. Αλλά την άλλη, δεν πάει να μπαίνεις κατευθείαν στην εξάδα, να έχεις τρεις μέρες ξεκούραση από τη μαγειρική. Και είναι πολύ καλό, πιστεύω. Είναι πολύ θετικό σήμερα. Μανώλη, Γιάννη, Ιερεμία, Άντζελα. Τρεις από εσάς θα είστε αντίπαλοι στην αυριανή δοκιμασία. Μανώλη, Γιάννη, Ιερεμία, Άντζελα. Τρεις από εσάς θα είστε αντίπαλοι στην αυριανή δοκιμασία. Μετά την ολοκλήρωσή της, δεν θα αποχωρήσει ο ηττημένος, αλλά θα έχει μία ακόμα ευκαιρία στη μεγάλη δοκιμασία αποχώρησης του Σαββάτου. Σε αυτή θα αγωνιστεί για τη θέση του στο διαγωνισμό με αντίπαλο τον ηττημένο από τη δοκιμασία εκτός κουζίνας του MasterChef. Έτσι λοιπόν, στην αυριανή δοκιμασία θα είναι αντίπαλοι. Ο Μανώλης, ο Ιερεμίας και ο Γιάννης. Άντζελα, μπορείς να αποσυρθείς. Ήταν η πρώτη φορά που μένω στο τέλος και δεν ήμουν αγχωμένη. Αν έβγαινε προτινόμενη, τότε πραγματικά θα το έβρισκα δική αυτό. Μία σίγουρη είμαστε. Μία σε έχουμε, να μην σε διώξουμε. Γιάννη, Ιερεμία, Μανώλη, ολοκληρώθηκε μία ακόμα δοκιμασία. Γιορτινή μεν, αλλά δύσκολη. Η αυριανή σας αναμέτρηση είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Γιατί ο ηττημένος θα πρέπει να αγωνιστεί στη δοκιμασία αποχώρησης του Σαββάτου. Εντάξει, πραγματικά δεν έχω φτάσει μέχρι εδώ για να τα παρατήσω την τελευταία εβδομάδα. Ίσα-ίσα τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να μαζέψω όλες μου τις δυνάμεις, όλα μου τα κομμάτια και να κάνω ό,τι καλύτερο γίνεται. Θα είναι μια δοκιμασία που πρέπει να αποδείξετε ότι είστε ικανοί να κυνηγήσετε το μεγάλο στόχο, το πολυπόθητο όνειρο, τον τίτλο του πρώτου Έλληνα MasterChef. Καλό σας βράδυ. Στο επόμενο επεισόδιο του MasterChef, ο Ιερεμίας, ο Μανώλης και ο Γιάννης Αποστολάκης αγωνίζονται για να αποφύγουν τη μεγάλη δοκιμασία αποχώρησης του Σαββάτου.
Ποιος από τους τρεις δεν θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων? Η αναζήτηση για τον πρώτο Έλληνα MasterChef συνεχίζεται.